Ο Παναθηναϊκός έτσι όπως μπήκε στο γήπεδο είναι σαν να μπήκε στο ρινγκ ένας πυγμάχος που λέει θα φάω που θα φάω το ξύλο, ας το φάω νωρίς και μετά θα κάτσω ξέρω εγώ σε μια άκρια, κάνω τον κακομύρι, μη με δίνει πολύ ο άλλος. Χωρίς τον πεσμένο θα πω τον τελευταίο καιρό Μπέρκ, με το Λέτο Σεντερφόρ, ένας Λέτο ο οποίος έχει δείξει ότι έχει σημάδια κόπωσης, βρίσκεται και αυτός σε μια δύση της καριέρας του, δηλαδή όταν βγάζει το Λέτο Σέντερφορ στο Καραϊσκάκι μόνο του, χωρίς 3-5-2 να το βάλει στον υπάρχον δίπλα να φύγει στην κόντρα κτλ. Σαν να λες ότι είναι δυσάρεστη η κατάσταση. Και τα παίζεις ανάμεσα σε Μποτία και τα Κώστα, δύο από τους πιο αργούς σέντερ μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος σε ταχύτητα, γιατί τα περισσότερα γκολ Ολυμπιακός τα τρώει εξαιτίας των δύο σέντερ μπακ του χαμηλά. Ναι. Και σε προλαβαίνει ο Μποτία στα 20 μέτρα, σπριντ. Σου παίρνει το τέτα τέτα από το πιάτο, Λέτο. Σου κάνει αντεπίθεση, δίνει μια πάσα. Σε αυτόν τον κοτοπούτανο το Μάρτινς. Το Μάρτινς, ο οποίος γίνεται στον Ολυμπιακό ο νούμερο ένα, στα χαφ. Παρουσιάζει και θέαμα. Αυτός ο κοντός, ίδιος ο Μπουγάτσας. Εδώ που είχαμε τον Μπουγάτσα. Σαν να βλέπω τον Μπουγάτσα με σορτσάκι στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, σε σου κάνει αντεπίθεση, κερδίζει κόρνερ. Και στο κάνει ο Μποτία τον γκολ, ας πούμε, στο κόρνερ. Δηλαδή, τι αδυναμία έχει ο Ολυμπιακός, λες, τα center back του και ο αριστερός του back που είναι ο Ρέτσος. Εκεί θα χτυπήσει ο Λες, ας πούμε, κτλ. Και όχι μόνο δεν χτυπάς, τρως τον γκολ και από εκεί, από αυτόν. Αλλά εκεί που είναι αδυνατός αυτός, δηλαδή στην ταχύτητα, σε τρώει στο sprint σαν Λέτο, εκεί προβληματίζεσαι, εκεί προβληματίζεσαι. Τώρα, δημιούργησε ο Ολυμπιακός μια τριάδα από το πουθενά που του βγήκε. Δηλαδή, μπροστά από τους αργούς Μποτία και Ντακώστα που σήμερα πήραν το match, ένας Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος είναι αργός αλλά ποιοτικός και τις κάρτες σωστά του τις έριξε, του την έριξε σήμερα ο, πώς τον έλεγε, ο Σιδηρόπουλος ο Παοχτσής. Λοιπόν, αυτός ο Μάρτινς βγαίνει σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει μεταμορφωθεί και ο Σεμπά, από εκεί στην αριστερή πτέρυγα. Ήταν καλό σήμερα. Ο Σεμπά ήταν αρκετά καλό σήμερα και ο Ιντέγε, ο οποίος βγήκε αλλαγή στο 90, να μπει να πάρει το χειροκρότημα και να πει ο Καρντόσο. Πάω στον Παναθηναϊκό. Πάει στον Καραϊσκάκη με τετράδα άμυνας, Κουλιμπαλίου Ακασό, Κουτρουμπή Μολέδο. Ενώ έχει πει ο προπονητής του ότι στα ντέρμπι και στα ευρωπαϊκά μάτς θα παίζω 5-3-2. Κάνεις λάθος. Παρακαλώ κύριε. Δεν υπάρχει προπονητής για να πει κάτι. Δεν υπάρχει προπονητής. Έτσι έμαθα εγώ ότι έκανε στις δηλώσεις. Θα παίξω λέει 5-3-2. Ναι. Δηλαδή αν δεν πάει στον Καραϊσκάκη με 5-3-2 να αντιμετωπίσει μια κατάσταση τέτοια, πού θα πάει, πρώτον. Και δεύτερον, και οι τρεις χαφ του Παναθηναϊκού έχουν πρόβλημα στα μαρκαρίσματα, γιατί ο Ζέκα έρχεται τραυματίας, ναι. Έρχεται από τραυματισμό και είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Εγώ το γουστάρω το Ζέκο μέσω αμυντικά, αλλά όταν με έχει μείνει τόσο πολύ έξω και το βάζει να φουλάρει στο Καραϊσκάκι, έχοντας δίπλα του το Βηγιαφάνες και το Λεντέσμα που δεν μαρκάρουν, είναι σαν να του λες: έρχομαι για να σε βάζω μέσα για να ξανατραυματιστείς. Αυτό του λέει δηλαδή. Δηλαδή δεν θωρακίζει τα center back του και αφήνει το Ζέκα εκτεθειμένο με το Λετέσμα και το Βηγιαφάνες. Δηλαδή το κάνει το έργο του Ολυμπιακού, του δίνει δώρο. Του το κάνει πιο εύκολο το δώρο. Λέω εγώ τώρα δεν ξέρω. Αν ο Άκης συμφωνήσει μετά θα τα πει βέβαια ο ίδιος. Βάζει τον Ουακάσο αριστερό back. Ο Ουακάσο δεν ξέρω αν έχει ξαναπαίξει αριστερό back. Ούτε μπορεί να δοκιμάσει στο Καραϊσκάκι. Εκτός έδρας τον Ουακάσο. Τον Ουακάσο μπορεί να το βάλεις back half με τρία center back, όχι να ανεβαίνει πολύ απάνω. Όχι να ανεβαίνει πολύ απάνω. Και παίζει σίγουρα με 5-3-2. Ας είναι αργός ο Ιβάνοφ. Ας είναι αργός ο Ιβάνοφ. Ή βάζεις, έχετε άλλο center back εκτός, ή βάζεις τον Κουτρουμπή αμυντικό half μαζί με τον Ζέκα και με τον Χουλτ να κάνεις μια τριάδα. Το Βηγιαφάνες μπορεί να το βάλεις δεύτερο φόρ με τον Λέτο. Ή να βάλεις τον Ιμπάρμπορ δεύτερο φόρ με το Λέτο. Ή να σχεδιάζεις εκεί, να έχεις και εναλλαγές. Γιατί με το σύστημα αυτό, το 5-3-2, έχεις να αλλάξεις. Και ιδιαίτερα αν φας ένα γκολ, να το μετατρέψεις το σύστημά σου. Λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός πήρε πόντους από τον αντίπαλο προπονητή και από τον Παναθηναϊκό για να κάνει μια πιο εύκολη νίκη από ό,τι έκανε. Επικοινωνιακά και με διαιτητή από την αντίπαλη παράταξη. Τώρα δεν θέλω να κάνω κουβέντα. Είναι δεν είναι πέναλτι να γίνει το 3-0-3-1. Έχει λήξει το παιχνίδι. Όχι από την αντίπαλη. Ναι. Το πιο καθαρό διαιτητή. Τον καλύτερο διαιτητή τη χώρα. Είναι λοιπόν τον καλύτερο διαιτητή τη χώρα. Ο Ολυμπιακός, εγώ αν ήμουν, είχα βγει στην Αθήνα
στο Καρατζαφέρι το κανάλι, το Art FM, και στο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Αβραμίδη, λέει: να λέει εκεί με τους διαιτητές, τι θα γίνει. Άκουσε να δεις. Τα κάνουμε εμείς εδώ και εγώ κοροϊδεύω τους δικούς μου. Που κακώς τους κοροϊδεύω, γιατί έχουν δίκιο να φοράνε. Έχουν και δίκιο. Έχουν δίκιο. Εσείς, σαν Ολυμπιακός, αν είχετε μεγαλειότητα ψυχής και είστε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τόσο δυνατή ομάδα, να πείτε, όχι ο Σιδηρόπουλος να έρθει, να βγάλει ανακοίνωση ο Καραμπαμπάς και να πει: όχι μόνο να έρθει ο Σιδηρόπουλος να παίξει στο Καραϊσκάκι, ξεθάψτε τον Απόστολο Νικολαίδη, ντύστε τον στα μαύρα και ελάτε να τον βάλετε διαιτητή. Αν πιστεύετε στην ομάδα σας. Γιατί απεδείχθη ότι φοβόσασταν αδίκως. Δεν πιστεύετε. Ναι, δεν πιστεύετε. Διότι αν πιστεύατε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα φωνάζατε τον Σιδηρόπουλο.